Λέγομαι Μαρίνα Μόσχα, είμαι κλινική ψυχολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για τα υπερκινητικά παιδιά. Μήπως το παιδί σας δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, να καθίσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο για πολλή ώρα ή να εστιάσει την προσοχή του σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μήπως παρουσιάζει παρορμητικές συμπεριφορές και συχνά κάνει πράγματα απερίσκεπτα, χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως τις συνέπειες των πράξεών του. Αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο και στις κοινωνικές του σχέσεις. Εάν οι παραπάνω περιγραφές σας φαίνονται γνώριμες, τότε ίσως θα πρέπει να κινητοποιηθείτε και να εξετάσετε το ενδεχόμενο μήπως το παιδί σας είναι υπερκινητικό. Στην περίπτωση που συμβαίνει αυτό, μπορεί να αποτελεί και ένδειξη πως μπορεί να έχει τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας, ΔΕΠΗ δηλαδή. Μην ξεχνάμε πως μέχρι πριν λίγα χρόνια, που δεν ήταν γνωστή η συγκεκριμένη διαταραχή, τα παιδιά αυτά τα χαρακτήριζαν ως τεμπέλικα ή παιδιά που δεν τους αρέσει το σχολείο ή δεν παίρνουν τα γράμματα. Ποια είναι τα σημάδια της υπερκινητικότητας? Αδυναμία να καθίσει το παιδί σε ένα μέρος. Επαναλαμβανόμενες τάσεις φυγής. Αδυναμία να διαβάσει ή να συγκεντρωθεί σε κάποια πνευματική δραστηριότητα. Παρορμητικός λόγος και συνεχής μεταπίδηση από το ένα θέμα συζήτησης στο άλλο, χωρίς να ολοκληρώνει κάποιο από αυτό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με ΔΕΠΗ? Ένα παιδί λοιπόν που έχει ΔΕΠΗ μπορεί να φαίνεται αποδιοργανωμένο, να φαίνεται ξεχασιάρικο, ονειροπόλο, απαθές, ακόμα και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μπορεί να χάνει τα πράγματά του, να είναι αναβλητικό, να δυσκολεύεται να ολοκληρώσει εργασίες του που του έχουν αναθέσει ή να χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο. Μπορεί όταν βρίσκεται στην τάξη να σηκώνεται διαρκώς από την καρέκλα του, να κάνει βόλτες μέσα στην τάξη, να μιλάει πάρα πολύ με τα άλλα παιδιά ή να διακόπτει τους άλλους όταν μιλάνε. Μπορεί να φαίνεται θυμωμένο, ευέξαπτο, ανήσυχο ή και λυπημένο. Προσοχή! Είναι πολύ σημαντικό τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς να γνωρίζουν πως οποιοδήποτε παιδί μπορεί κάποια στιγμή να παρουσιάσει κάποια από τις παραπάνω συμπεριφορές. Επομένως, δεν σημαίνει απαραίτητα πως αποτελούν ενδείξεις για ΔΕΠΗ, ιδιαίτερα όταν δεν είναι επαναλαμβανόμενες και δεν προκαλούν έκπτωση στη σχολική προσαρμογή και επίδοση, όπως και στην κοινωνική τους λειτουργικότητα. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας πως ένα παιδί με ΔΕΠΗ δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα είναι και ένας προβληματικός ενήλικας. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του, φτάνει να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που παρουσιάζονται, ώστε να μην στιγματιστεί από την αποτυχία, αλλά να υπάρξει ως ένα λειτουργικό άτομο.